Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ευθύνη του κάθε άνθρωπο προ το Θεό με τον αυτόματα νόμο από το Θεό που έβαλε τη συνείδηση του κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, οι δέκα εντολέ αυτόματα έχει, είναι γραμμένο στη συνείδηση του κάθε άνθρωπο και η νόηση για να συμμαρτυρεί κάθε ενοχή. Έχει δώσει ο Θεός σε κάθε άνθρωπο σε περίπτωση που παρεβαίνει και είναι ένοκο, η νόηση που ο Θεό έδωσε τη σκέψη του άνθρωπου, τα δώσει μαρτυρία. Τότε τα συμφωνήσει με τη συνείδηση, ώστε τα είναι μάρτυρα αυτόματα προς σε κάθε ενοκή που έκαμε ο άνθρωπο. Αυτή είναι ευθύνη του κάθε άνθρωπο προς σας ο Θεό. Λέει το Ευαγγέλιο. Γι' αυτό υπάρχουν άνθρωποι που είναι άπιστο στο Θεό. Υπάρχει άνθρωποι επίση που λέγεται άτεοι, δηλαδή... Δηλώνω ότι δεν υπάρχει Θεό, αυτή είναι τη σκέψη του και φιλοσοφία του, δηλαδή δεν πιστεύω στο Θεό, απλώς αυτή είναι η ιδεολογία του, είναι επιλογή του, όμως πρέπει να αναγνωρίζει αυτοί οι άνθρωποι ότι ο Θεό με την παντοδυναμία του έχει πλάσει, έχει βάλει αυτόματα δέκα εντολές στη συνείδηση του κάθε άνθρωπο, είτε είναι άτεοι, και έδωσε νόηση τη σκέψη του κάθε άνθρωπο ώστε να δίνει μαρτυρία σε κάθε παράβαση εναντίον τη δέκα εντολέ. Και από δέκα, ανάμεσα στις δέκα εντολέ, πρώτη εντολή είναι να αγαπά το Θεό με όλη τη καρδιά, τη δύναμη, τη σκέψη και τη διάνοια. Δεύτερη, να μην έχει άλλο Θεό, να μην δημιουργήσει είδωλο. Είναι δεύτερη εντολέ. Άρα αυτοί οι αυτόματα μαρτυρεί η καρδιά του κάθε άτεη. Δηλαδή οι άτεοι νιώσει και μέσα του παρόλο ότι λένε προφορικά ότι δεν πιστεύουν στο Θεό αλλά υπάρχει μια δυνατή μαρτυρία μέσα στην συνείδηση του που είναι νόμο από το Θεό απλώς επειδή εκείνοι αγνοούν επειδή επιλέγουν με ιδεολογία να είναι άτεοι. Όμως αν δεν συμπνήσουν γρήγορα, μία μέρα τα είναι αργά, επειδή η νόμο από το Θεό μέσα του που έδινε μαρτυρία αλητινή, αλλά εκείνη αγνόησα επειδή, επειδή βασίστηκα στην ιδεολογία του, επειδή πίστευα τον εαυτό του, αντί να ακούνε τι του λέει η συνείδηση του πραγματικά εκεί κάτω από τον νόμο που ο Θεός έβαλε επειδή έδωσε μαρτυρία. Για την ύπαρξη του Θεού, ότι ο Θεό είναι ο δινουργό. Αλλά εκείνο αγνόησα επειδή έκανα ήδη επιλογή του. Γι' αυτό κάθε άνθρωπο έχει ευθύνη προ εσά, ο Θεό. Δηλαδή, όλα οι δέκα εντολέ είναι γραμμένο μέσα η καρδιά, μέσα η συνείδηση του κάθε άνθρωπο. Και νόηση υπάρχει τη σκέψη του κάθε άνθρωπο, ώστε σε περίπτωση που ο άνθρωπο παρεβαίνει ένα από εντολή του Θεού, τότε νιώσει εννοχή και έντολη η νόηση που έχει δώσει ο Θεός τη σκέψη του άνθρωπο δίνει σαφή γνωρίσματα τη παράβαση που έχει κάνει τον άνθρωπο όσο ο άνθρωπο έχει επιλογή ή τα μετανοήσεις ή τα αγνοήσεις αλλά τουλάχιστον έχει νόηση καταρρύς σαφή γνωρίσματα για την παράβαση του. Αυτή είναι μια τάξη με την παντοδυναμία του Θεού που έβαλε τη συνείδηση του κάθε άνθρωπο, ώστε οι άνθρωποι τα είναι του κάθε άνθρωπο τα είναι αναπολόγητη και ακόμα οι άτεοι που δηλώνει προφορικά ότι δεν υπάρχει Θεού αυτή είναι δικό του επιλογή, όμως μέσα του, τη συνείδηση του, υπάρχει αυτόματα νόμο εντολές από το τεό που το, τον τιμίζουν συνεχώ, αλλά εκείνο αγνοεί, δεν έχουν παραμικρή ιδέα. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουν ότι οι άνθρωποι που έχουν σχέση με το Θεό είναι άνθρωποι που τα Οφελητού. Επειδή οι άνθρωποι που επέλεξαν να έχουν πίσω το τεό είναι άνθρωποι που τελειματικά επέλεξαν να ακολουθήσουν το τεό και ο τεό ξέρει ότι όλοι οι άνθρωποι κανένα δεν είναι αναμάρτητο. Αλλά οι άνθρωποι που επέλεξαν να το ακολουθήσουν τα είναι οι άνθρωποι που τα γίνει ευαίσθητοι εξαιτία τη σχέση του με το τεό. Δεν τα μάρτη τελειματικά. Απλώ μπορεί να τύχει με λάθο κατά λάθο να συμβεί κάτι να κάνει. Κάτι που δεν ήθελα να κάνω, επειδή αυτό μπορεί να συμβεί σε όλου μα, δηλαδή δεν ήταν τελειωματικά. Απλώ κατά λάθο, όπω λέμε, αυτοί οι άνθρωποι εξαιτία τη ευαισθησία που έχουν, επειδή έχουν σχέση με το Θεό, γι' αυτό δεν αμαρτάνονται τελειωματικά. Και έχουν ωφελήματα, επειδή στο Θεό το να μην αμαρτάνει κάποιο τελειωματικά δείχνει ότι είναι ο άνθρωπο που πραγματικά. Το, το σέβεται. Είναι ο άνθρωπο που είναι εσεβή. Επειδή ο άνθρωπο που αμαρτάνει τελειωματικά είναι ο άνθρωπο που επιλέγει τελειωματικά να παρεβαίνει τις εντολέ του Θεού. Αυτή είναι η διάφορα. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι έχουν ευθύνη. Ευθύνη από αυτόματα νόμο και εντολέ που ο Θεό έβαλε μέσα στη συνείδηση του και έδωσε νόηση τη σκέψη του ώστε ο άνθρωπο κάθε στιγμή που παρεβαίνει την εντολή του Θεού, τα έχει σαφή γνωρίσματα από την νόηση που ο Θεό έβαλε μέσα του, ώστε να είναι μάρτυρα, σαν, μαρτυ... αυτομάρτυρε, ο άνθρωπο να είναι αναπολόγητο. Τότε ο άνθρωπο έχει επιλογή να επιλέγει τα μετανοήσει, επειδή ο Θεό σηκωρά κάθε φορά που ο άνθρωπο αναγνωρίζει προσωπικά την παράβαση του και ομολογεί προ εσά ότι ζητάει σηκώρες, επειδή συμβαίνει σε όλου μα ο Θεό σηκωράει. Αλλά ο άνθρωπο που αγνοεί την παράβαση, αφού η συνείδηση του έχει δώσει σημάδι στην ότι έχει παρεβαίνει και είναι ένοχο και προτιμάει να αγνοεί επειδή θέλει να κάνει ό,τι θέλει, είναι οι άνθρωποι που δεν είναι ευσεβοί, δηλαδή δεν είναι ευαισθητό στον νόμο του Θεό και εντολέ του Θεό, απλώ επιλέγουν να κάνουν ό,τι θέλουν και έχουν ευθύνη για κάθε παράβαση του προ Θεό επειδή. Ο Θεός έβαλε κάθε νόμο και εντολέμες συνήθως στους άνθρωπους και έχει δώσει νόηση σαφή νορίσματα για κάθε παραβάση προς τα του που ο άνθρωπος τα είναι αναπολόγητο επειδή ο Θεός είναι πάγνωστη και καρδιογνωστή που ταυτόχρονα ξέρει η αμαρτία που κάνει ο άνθρωπος σε όλο το κόσμο. Δηλαδή ταυτόχρονα βλέπει ο Θεός τα πάντα και ξέρει. Απλώς αυτό Τη μαρτυρία που ο Θεός έδωσε μέσα καρδιά του άνθρωπο είναι με σκοπό για να βλέπει ο άνθρωπο τι έκαμε προσωπικά να το αναγνωρίζει Αυτό είναι το σκοπό που ο Θεός έβαλε, μα έδωσε γνώση, δηλαδή έβαλε νόμον μέσα καρδιά και έδωσε γνώση στη σκέψη του άνθρωπου, ώστε να είναι στη με τη γνώση που έχει ο άνθρωπο με την παράβαση που έκαμε ο άνθρωπο, επειδή τη συνείδηση υπάρχει εντολέ και νόμο και τη σκέψη του άνθρωπου υπάρχει νόηση που δίνει σαφή γνωρίσματα σε κάθε παράβαση. Γι' αυτό όλοι οι άνθρωποι που επιλέγουν να μαχτίσουν τελειματικά και να είναι μακριά από το Θεό, ας αναγνωρίζει την ευθύνη του ότι όλοι έχουν, έχουν νόμο του Θεό με συνείδηση του, ώστε όλοι έχουν ευθύνη να αποφασίζει Α, τα έχουν σχέση με το Θεό ή τα είναι μακριά από το Θεό. Επίσης, οι άνθρωποι που δηλώνουν ότι είναι άτεοι έχουν ευθύνη επειδή έχουν νόμο με συνείδηση του που του δίνει σαφή γνωρίσματα ότι υπάρχει δημιουργό αλλά εκείνο αγνοεί και προτιμούν, δηλαδή επιλέγουν να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει Θεό, επιλέγουν τη θρησκεία που λέγεται άτεη. Αυτή είναι δικό του επιλογή, αλλά τα είναι αναπολόγητο επειδή είχα μαρτυρία μέσα του, αλλά αγνόησα αυτό επειδή επέλεξα να ακολουθήσει ιδέα του και φαντασία του. Επίσης υπάρχει πολλοί άτεοι που αρχίζουν να γίνουν άτεοι εξαιτία της εγνώσης του, δηλαδή επειδή αρχίζουν να ερευνήσουν να βρω η απόδειξη για το Θεό και όταν δεν βρίσκω απόδειξη για το Θεό, τότε βγάλω συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει Θεό. Αυτό είναι σήκηση και δηλαδή ανοησία από μόνο του, επειδή ο Θεό που είναι ακατανόητο, απεριόριστο, είναι αδύνατο ο άνθρωπος να ερευνήσει για να έχει απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό, επειδή αν γίνει αυτό τότε ο Θεό πάβει να είναι ο Θεό. Δεν θα είναι πια Θεό. Αλλά επειδή είναι ο Θεό παντοδύναμο, κανείς δεν μπορεί να ερευνήσει και να βρει απόδειξη, δηλαδή τη, να εξυγνιάσει το Θεό. Κανένα δεν μπορεί να, να εξυγνιάσει το Θεό ποτέ. Επειδή κάποιος που δεν έχει αρκή, ούτε τέλος, ούτε γενεολογία, ποιος, ποιος είναι αυτός που μπορεί να τον εξυγνιάσει. Όπως σήμερα υπάρχει πολλοί άτομα που λέγεται επιστήμονα που βγάλουν συμπέρασμα ότι το σύμπα δημιουργήθηκε από έκρηξη. Δηλαδή αυτή είναι δικό του φαντασία ότι έγινε έκρηξη και έγινε το σύμπα. Αλλά πίσω από την έκρηξη εκείνο, δηλαδή πίσω από την ύλη, επειδή λένε ότι η ύλη είναι που προκάλεσε έκρηξη. Αλλά ποιος είναι εκείνο που δημιουργήσε ύλη, ας πούμε μόνο, ας ρωτήσουμε. Το ύλη, από πού δινουγγίτηκε, ποιο είναι εκείνο που δημιουργηθηκε ποιο ύλη που έκαμε έκρηξη, επειδή υπάρχει κάποιο που δινουγγίσε ύλη που έγινε έκρηξη, όπω λένε εκείνο, επειδή δεν ήταν έτσι, απλώ αυτό είναι συμπέρασμα του επιστήμονα εκείνου. Επειδή υπάρχει και επιστήμονα που είναι πιστή. Δηλαδή, πιστή του Ιησού ότι την αλήθεια ότι ο Θεό είναι που δημιούργησε η υπάξη, και δεν δε βασίζεται στο στη θεωρία για την έκρηξη όπω οι άλλοι επιστήμονα που είναι άτεοι. Επειδή υπάρχει διαφορετική επιστήμονα, άλλοι επιστήμονα είναι άτεοι που δηλώνουν ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από έκρηξη, αυτή είναι δικό του φαντασία, και οι άλλοι επιστήμονα που είναι πιστοί του Ιησού Χριστό, είναι λίγα που ανανορίζει ότι ο Θεός ο είναι αυτό που δημιουργήσε όλο την υπάρξη και και δεν πιστεύω στη θεωρία του συνάδελφου του οι άλλοι επιστήμονα που δηλώνουν με τη φαντασία του ότι έγινε έκρηξη. Επειδή αυτή είναι σύγκριση και φαντασία του, αλλά έχω ευθύνη επειδή μέσα στην καρδιά του επίση ο Θεό έβαλε νόμο αυτόματα τη συνείδηση του που δίνει σαφή νορίσματα με τη σκέψη του ότι ο Θεό είναι αυτό που την τα πάντα επειδή είναι πρώτη εντολή να αγαπάς ο Θεό... αλλά αν αυτοί επιλέγουμε τη φαντασία του να σηκίζονται και να νοητεύονται, είναι δικό του ευθύνη όμως να γνωρίζει ότι πριν γίνει αργά, έχω ευκαιρία να συμπνήσω και να μετανοήσω από το Θεό επειδή όλοι κανέναν τρόπο τα είναι, είναι, αναπολόγητο, δηλαδή, Όλοι, οι άνθρωποι είναι αναπολόγητοι προς σας ο ο νόμο και εντολέ του Θεό είναι γραμμένο τη συνείδηση του κάθε άνθρωπου. Αλλά το, το, ερώτημα με θεωρία ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε από έκρηξη, από μόνο του είναι ανοησία, επειδή πίσω από κάθε δημιουργήματα υπάρχει δημιουργό. Άρα πίσω από το ύλη, όπω λένε οι επιστήμονε με το δικό του φαντασία, ότι έγινε έκρηξη, αλλά πίσω από το ύλη, ποιο είναι ο δημιουργό, δηλαδή πριν από ήλι, το ύλη. Ποιο δημιούργησε το ύλη, είναι ο δημιουργό. Ποιο, ο Θεός ο Παντοδύναμος. Και πριν από το ύλη, πριν από αυτό, δηλαδή, συμπέρασμα είναι ότι πίσω από κάθε δημιουργήματα υπάρχει δημιουργό. Αλλά αυτό που δημιουργήσε όλο την ύπαξη είναι ο δημιουργό Παντοδύναμο, ο Θεός που είναι αόρατο και σαρκώτηκε έγινε άνθρωπο ο Ιησού Χριστό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αν συνεχίζουν με την ιδεολογία του, ότι το σύμπα έγινε με την έκρηξη του ύλη, θα συνεχίζουν να σηκίζονται και να επειδή είναι περιορισμένοι άνθρωποι, παρόλο ότι είναι επιστήμονα, αλλά είναι περιορισμένο, επειδή ο Θεός είναι που έδωσε επιστήμη στου άνθρωπο, δηλαδή επιστήμη είναι, είναι από το Θεό του άνθρωπο εδώ στο φυσικό κόσμο για να μπορεί να συντηρούνται. Δηλαδή ο Θεός έδωσε νόηση περιορισμένο στους άνθρωπο εδώ στο φυσικό κόσμο να συντηρούνται και αυτό είναι κομμάτι από την επιστήμονα επίσης. Επιστήμονα είναι κομμάτι από την κάρη του Θεού, αλλά περιορίζουν, είναι περιορισμένο. Αλλά ο Θεός ο ίδιο είναι απεριόριστο, που κανείς δεν μπορεί να τον εισηκνιάζει, απλώς ο ίδιο μπορεί να αποκαλύπτεται στον άνθρωπο που τον εξητάει να τον ανανορίζεις. Γι' αυτό κάθε άνθρωπο έχει ευθύνη, ο Θεός με την παντοδυναμία του έχει βάλει νόμο και εντολές του, αυτόματα με στη συνείδηση του κάθε άνθρωπο και έχει δώσει νόηση τη σκέψη του κάθε άνθρωπο, ώστε να δίνει σαφή γνωρίσματα, κάθε παράβαση να είναι σαν μάρτυρα, αυτομάρτυρε για τον άνθρωπο, αυτομάρτυρα για κάθε παράβαση που έκαμε ο άνθρωπο προ εσά ο Θεό, ώστε ο άνθρωπο να είναι αναπολόγητο. Άρα κάθε άνθρωπο έχει ευθύνη. Κάθε άνθρωπο μπορεί να έχει επιλογή να συμφιλιωτήσει με το Θεό και το καλύτερο μέρο κάθε άνθρωπο μπορεί να βρίσκεται είναι σχέση με το Θεό. Σχέση με το Θεό είναι ασφάλεια μα. Σχέση με το Θεό είναι σκέπη μα σε κάθε περιστάση μπορεί να είμαστε καλυμμένο. Επειδή ο Θεό θέλει οι άνθρωποι να είναι να το αναγνωρίζουν σαν Θεό και την ουγό του, σαν βασιλιά, το συνύπαξη, όχι μόνο βασιλιά, το σύμπατο, επειδή το σύμπατο είναι αυτό που είναι όρατο σε εμάς αλλά ο κόσμος που είναι αόρατο σε εμάς είναι ατελείωτο αυτό είναι που όλα διανοούν σε ο Θεός δηλαδή ο Θεός όλο την ύπαρξη που είναι όρατο και αόρατο αλλά το σύμπα είναι μόνο αυτό που είναι όρατο και το σύμπα θα τελειώσει σύντομα όταν ο Θεός θα βάλει τέλος σε αυτό το κόσμο που λέγεται όρατο που είναι σύμπα. επειδή Υπάρξει δεν θα έχει τέλο, επειδή υπάρξει θα συνεχίζει να είναι με και το Ιόνια που τα κατοικεί ο Θεό με όλοι οι άνθρωποι που τα δικαιωτούν προς σας ο Θεό. Γι' αυτό η σχέση του άνθρωπου με το Θεό είναι ασφάλεια του άνθρωπου. Είναι ασφάλεια επειδή ο Θεό δίνει χάρη, σηκωρά ο Θεό και δίνει εύνοια στον άνθρωπο που έχει κοινωνία μαζί του. Και τον αποκαλύπτει, δηλαδή τα έχει κοινωνία, σχέση με το Θεό και αυτή είναι ασφάλεια προ η Ιόνια Ζωή, σωτήρια. Αλλά οι άνθρωποι που είναι μακριά από το Θεό, με την επιλογή του, παρόλο από αυτά, δεν μπορεί να αποφύγει την ευθύνη του. Έχω ευθύνη μέσα του, αυτόματα από το κέρι του Θεού που είναι γραμμένο εκεί, που τα είναι όλοι αναπολόγητο. Αλλά η καλύτερα μεριά είναι σχέση με το Θεό. Σχέση και κοντά κοινωνία με το Θεό. Είναι πιο ασφαλή μεριά που μπορεί να βρίσκεται κάθε άνθρωπο. Για σήμερα σα αφήνω εδώ ο Θεό να σε ευλογεί όλου.